Γρίφος για το δικαστικό και νομικό κόσμο παραμένει ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας που αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη και φέρνει αλλαγές στο ακαθόδες θέμα των πληστηριασμών, ενώ περιέχει διατάξεις που θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για τις αστικές δίκες. Αν και το σχέδιο του επίμαχου κώδικα έχει αποτελέσει στο παρελθόν κόκκινο πανί για τους δικηγόρους, εντούτοις μέχρι το παραπέντε από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης τηρείται σιγή ηχθείως για τις βασικές συντεταγμένες του. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, Αθανάσιος Αθανασίου, σχολίασε το θέμα στην εκπομπή Αναλυτής, εξηγώντας τα κυριότερα σημεία τριβής των δικηγόρων με το εν λόγω σχέδιο. Είναι σε εξέλιξη η σημερινή σύγκληση της συντονιστικής, αλλά και πολύ νωρίς το πρωί συναντηθήκαμε εκπρόσωπο της συντονιστικής με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και όλο το επιτελείο του Υπουργείου. Τι σας είπε, τι έγινε, για δώστε μου. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα εργαλεία τα οποία μας έδωσαν στις νομικές σχολές, μια και όλη η διοίκηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού και όλους τους επιτελείς του, όλοι συμφωνούν ότι το προτινόμενο νομοσχέδιο Επιτροπής Χαμηλωθών είναι παντελώς ακατάλληλο. Στο σχέδιο το οποίο κατέθεσαν χθες τα ξημερώματα προς ψήφιση στη Βουλή. Μάλιστα. Και αυτό λόγω των επικρατουσών εκτάκτων συνθήκων, όπως οι ίδιοι διαβεβαιώνουν, και επίκλησης του δημοσίου συμφέροντος. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους είναι η δυνατότητα επιβολής πολλαπλών κατασχέσεων σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών. Είναι εύκολα αντιληπτό ακόμα και σε μη ειδικούς νομικούς ότι είναι αδύνατον ένας οφειλέτης να μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του όταν έχει να αντιμετωπίσει περισσότερο από έναν και δύο-τρεις επισπεύδοντες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονα να επιβάλλουν κατασχέσεις σε περιουσιακά του στοιχεία. Καταργείται στην τακτική διαδικασία, η ζωντανή διαδικασία με εκείνο την εξέταση μαρτύρων. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Μόνο γραπτά. Καθίσταται με ένορκες βεβαιώσεις και έγγραφα, αντιλαμβάνεστε το τι πρόκειται να γίνει.